Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία του Ηρακλείου για την σύλληψη του δράστη ή των δραστών που πυροβόλησαν νεαρό άντρα στην περιοχή Τσιφούτ Καστέλη στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Ο 23χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν ζώσει την περιοχή. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθεια στο κέντρο υγείας Χάρακα, όπου εκεί βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι, και να σας μεταφέρω πρώτα την ιατρική εικόνα, την ιατρική εκτίμηση για την κατάσταση της υγείας του 23χρονου που έπεσε θύμα ενέδρας νωρίτερα το μεσημέρι κυριολεκτικά στην είσοδο του χωριού στο Τσιφούτ Καστέλη. Ο 23χρονος έφτασε εδώ με το όχημά του και δύο παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εδώ όταν έφτασε. Φέρει ένα διαμπερές τραύμα με πύλη εισόδου αριστερά στον ώμο και πύλη εξόδου επίσης προς αριστερά στην πλάτη. Όπως είπαμε, το τραύμα ήταν διαμπερές, όπως διαπίστωσε το ιατρικό επιτελείο εδώ στο κέντρο υγείας του Χάρακα. Δεν υπήρχε εκτεταμένη αιμορραγία. Μας μετέφεραν ότι ήταν σε καλή κλινική εικόνα, επικοινωνούσε με το περιβάλλον, συνομιλούσε με την γιατρό, της εξέφρασε το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερα οξύ πόνο από το τραύμα, όμως ήταν αιμοδυναμικά σταθερός. Τον έβαλαν στο ασθενοφόρο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για πλήρη απεικόνηση. Δεν υπήρχε πνευμοθώρακας, όπως μας είπε η γιατρός, οπότε φαίνεται ότι με βάση την πρώτη ιατρική εικόνα δεν κινδυνεύει η ζωή και η υγεία του. Να σας πω από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε αυτό το αιματηρό περιστατικό, αυτή η ενέδρα. Να σε διακόψω, Έλλη, και να πούμε στους τηλεθεατές ότι παρακολουθούν εικόνες από το ρεπορτάζ που έκανες νωρίτερα στο σημείο στην είσοδο του χωριού Τσιφούτ Καστέλη, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ζώσει την περιοχή και κάνουν τις πρώτες έρευνες και την αυτοψία στο χώρο όπου έγινε το αιματηρό περιστατικό. Είναι οι πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο. Άρχισαν να εντοπίζουν τους κάλικες προκειμένου να γίνει η περισυλλογή τους και να γίνει η διασφάλιση του χώρου του συγκεκριμένου εγκλήματος, προκειμένου να στη συνέχεια οι άνδρες της σήμανσης να κάνουν την εργασία που χρειάζεται για την περισυλλογή τους. Να σας πω ότι έπεσαν πολλοί πυροβολισμοί. Ο ίδιος ο 23χρονος φαίνεται να μιλά για Καλάσνικοφ και ότι η σφαίρα τον βρήκε ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ κατευθυνόταν στην εργασία του με το αυτοκίνητο, σε κάποια αγροτική εργασία με το αυτοκίνητο. Ωστόσο, από την πρώτη εικόνα που έχουμε από το σημείο φαίνεται ότι μιλάμε για κάποιο πιστόλι. Εκτός από τους κάλικες που είναι στο μέσο του οδοστρώματος, υπάρχουν βολίδες που βρήκαν την μεταλλική δεξαμενή που φαίνεται στα αριστερά της εικόνας που έχουμε καταγράψει, με τους αστυνομικούς να έχουν περισυλλέξει, όπως σας είπα, εκτός από κάλικες και κάποια, τουλάχιστον μία από τις βολίδες του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, η οποία φαίνεται να είχε εξωστραγγιστεί. Να σας πω ότι στο σημείο δεν βρήκαμε κατοίκους της περιοχής, δεν βρήκαμε ανθρώπους που να έχουν μιλήσει και στην αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη, αν άκουσαν, αν είδαν κάτι. Βασιζόμαστε προς το παρόν στη μαρτυρία του 23χρονου, ο οποίος αναμένεται μετά την εξέτασή του από τους γιατρούς, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής του περίθαλψης, να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα στους αστυνομικούς, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στους αστυνομικούς για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ίδιος έχει εμπλακεί σε διάφορα άλλα περιστατικά. Έχει κατηγορηθεί μαζί με ένα από τα αδέλφια του για απόπειρα σε βάρος συγγενικού τους προσώπου, ενώ υπήρξε και ένα επεισόδιο πριν από περίπου ένα χρόνο στα Πρετόρια, με το οποίο έχει συνδεθεί ο 23χρονος και η οικογένειά του, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει
ποια είναι τα κίνητρα της επίθεσης και αν συνδέεται με τα προηγούμενα περιστατικά. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω από το κλίμα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή είναι ένα κλίμα ανασφάλειας, προβληματισμού, ίσως και φόβου. Οι άνθρωποι μας μεταφέρουν εδώ ότι η κατάσταση στην ενδοχώρα είναι κυριολεκτικά έκριθμη. Από ό,τι μας λένε, σας μεταφέρω χαρακτηριστικά, μας λένε ότι έχουν τρελαθεί. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να υπάρχουν διαπληκτισμοί, χωρίς να υπάρχουν περιστατικά που δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε τέτοια περιστατικά όπως το συγκεκριμένο με τους πυροβολισμούς και πραγματικά μας εκφράζουν την ανησυχία τους οι άνθρωποι για το τι μέλη γενέστε. Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας, ανά πάσα στιγμή τα πνεύματα οξύνονται. Έλληνα, σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βεβαίως θα τα δούμε όλα ακόμα πιο αναλυτικά στο κεντρικό μας δελτίο. Και σε αυτό το σημείο πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε σε σένα πριν από λίγο η γιατρός από το Κέντρο Υγείας του Χάρακα. Έφεραν εδώ ένα νεαρό 23 χρονών, τον οποίο είχαν πυροβολήσει. Είχε ένα διαπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, που έβγαινε πίσω στην αριστερή ομοπλάτη. Ήταν σε καλή γενική κατάσταση, αιμοδυναμικά σταθερότατος. Απλά το κατεβάσαμε κάτω για προληπτικούς λόγους. Ήρθε μόνος του που λένε ή τον συνοδεύσαν κάποιοι άνθρωποι? Τον συνόδευσαν κάποια άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Συνομιλούσε, σας είπε τίποτα, μπορούσαν? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, μιλούσε. Τι σας είπε? Απλά ότι πονάει, τίποτε άλλο. Mm-hmm. Και ότι, εντάξει, ότι όπως ήταν στο αυτοκίνητο μέσα, δέχτηκε πυροβολισμούς από Καλάζνικοφ, είπε, το παιδί. Mm-hmm. Από κάποια άτομα απ' έξω. Mm-hmm.